Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο πλάνο γυμναστικής που έχουμε ξεκινήσει μαζί με το βάρος του σώματος. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα στην τρίτη μέρα. Με το σημερινό πρόγραμμα θα γυμνάσουμε τους ώμους μας χωρίς καθόλου εξοπλισμό. Το πρόγραμμα θα είναι για ακόμα μια φορά δυναμικό, οι ασκήσεις θα είναι έντονες για να μπορούμε να κοντράρουμε πλήρως. Το οποιοδήποτε πρόγραμμα γυμναστικής θα κάνουμε στο γυμναστήριο είτε με βάρη. Με τις ασκήσεις που θα κάνουμε θα χτυπήσουμε όλους τους δελτοειδείς, τον μπροστά δελτοειδή, τον μεσαίο δελτοειδή αλλά και τον πίσω δελτοειδή των ώμων μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γερούς ώμους, γυμνασμένους σφαιρικά, για να μπορούμε να βάλουμε σε πέρας, ομαλά, οποιοδήποτε πρόγραμμα γυμναστικής και αν επιλέξουμε να κάνουμε. Με το που απομακρυνθούν τα χέρια μας από το σώμα, τότε αμέσως ξεκινάνε οι ώμοι να εμπλέκονται. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη μέρα μόνο για τους ώμους μας. Όταν ολοκληρώσετε το πρόγραμμα μια φορά, μετά θα το επαναλάβουμε δύο, ακόμα και τρεις φορές για να ολοκληρωθεί 3 με 4 φορές στο σύνολο. Το πρόγραμμα θα είναι μικρό αλλά και πολύ αποτελεσματικό. Δεν έχει σημασία το πόση ώρα ξοδεύουμε στο γυμναστήριο ή στο σπίτι για γυμναστική, σημασία έχει το πόσο σκληρά δουλεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, πάμε να κάνουμε ένα δυναμικό ζέσταμα γρήγορα με τους ώμους μας. Πάμε να κάνουμε μερικές κυκλικές κινήσεις προς τα μπροστά, τα χέρια μας. Μέχρι τώρα τους ώμους να ενεργοποιούνται εδώ. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και πίσω. Πάμε λίγο πάνω. Ωραία, πάμε με μερικές κάθετες κινήσεις να αλλάξετε εδώ μέρα τα χέρια. Πάμε εδώ, σηκώνουμε αγκώνες, περιστροφικές κινήσεις. Πάμε τώρα το ίδιο πάνω-κάτω. Και έχουμε τώρα ήδη τους ώμους να καίνε. Πάμε τώρα με τον ίδιο τρόπο μπρος-πίσω. Ωραία, πάμε. Με την ομοπλάτη, μερικές κυκλικές κινήσεις επιτόπιες. Πρώτα προς τα εμπρός. Πάμε τώρα προς τα πίσω. Λίγο τον αυχένα, δεξιά-αριστερά. Κοιτάμε δεξιό-αριστερό και αριστερό προς τα πίσω. Πάμε δύο. Μπρος, πίσω, πάνω-κάτω. Ωραία! Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε με την πρώτη άσκηση. Τώρα εδώ θα κάνουμε τα front raises, όπως θα κάνουμε δηλαδή στο γυμναστήριο με τα βαράκια ή με το cable machine, την άσκηση αυτή που είναι πιο κοινή για τους μπροστά δελτοειδείς. Πάμε να κάνουμε τώρα το ίδιο και με το βάρος του σώματος. Πάμε λοιπόν να πάρουμε εδώ τη θέση σανίδας και αυτό το σημείο τραβάμε τα χέρια μας προς τα πόδια μας και από αυτό το σημείο πάμε. Ερχόμαστε μπροστά και πίσω. Οδηγήστε την κίνηση με τους ώμους, τεντωμένα τα χέρια και με τη λεκάνη. Σφίξτε τον κορμό, σφίξτε τα χέρια σας, τη λαβή στο έδαφος. Και πάμε. Πάμε να κάνουμε 12 με 15 επαναλήψεις. Ξεκουραζόμαστε τώρα μερικά δευτερόλεπτα για να πάμε την επόμενη άσκηση. Τώρα η πιο κοινή άσκηση που θα κάνουμε στο γυμναστήριο θα είναι τα lateral raises. Όπου εκεί με τα βαράκια θα σηκώναμε τα χέρια μας δεξιά-αριστερά με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο πράγμα με το βάρος του σώματος. Αν δείτε ότι αυτή εδώ η κίνηση σας δυσκολεύει πολύ και δεν γίνεται εύκολα, τότε βάζουμε τον αγώνα κάτω με τον πύχη και κάνουμε την ίδια κίνηση απλά με το χέρι μαζεμένο. Εδώ. Πάλι νιώθουμε τον πλάγιο δελτοειδή να εμπλέκεται. Ωραία. Και μόλις δυναμώσουμε την κάνουμε αυτόν τον τρόπο.
σφίγγουμε τον κορμό μας, σφίγγουμε τον ώμο και πάμε. Θυζόμαστε προς τα κάτω και ξανατραβάμε πάνω με τον ώμο. Εδώ. Πάμε να κάνουμε αυτές τις κινήσεις για τον πλάγιο δελτοειδή. Σφίξτε το χέρι, σφίξτε τη λαφή στο έδαφος. Πιέστε τον ώμο, σφίξτε τον. Σφίξτε και τον κορμό σας, κρατάμε και τον κορμό σφιχτό. Αυτή την άσκηση εδώ για να μην κουνιόμαστε δεξιά και αριστερά, να κρατάμε την ισορροπία μας. Πάμε 15 επαναλήψεις από το ένα χέρι και 15 από το άλλο. Ωραία, πάμε αλλάζουμε το χέρι τώρα. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο πιάσαμε και τους μεσαίους δελτοειδείς, τους έξω. Και πάμε για τους πίσω δελτοειδείς τώρα να προσομοιώσουμε όπως τα κάναμε ακριβώς τα Real Delt Raises με τα βαράκια μας στο γυμναστήριο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα. Πάμε να κάνουμε τώρα το ίδιο και με το βάρος του σώματος κάτω στο έδαφος. Πάμε σε αυτό το σημείο εδώ. Τεντώνουμε τα πόδια, σηκωνόμαστε, τεντώνουμε το σώμα μας με αυτή εδώ τη στάση. Πάμε, μια προς τα εμπρός, λυγίζουμε γόνατα και ξανά πίσω. Πάμε να πιάσουμε τους πίσω δελτοειδείς τώρα. Πάμε να κάνουμε 15 επαναλήψεις. Ξεκουραζόμαστε πάλι μερικά δευτερόλεπτα. Αν νιώθετε τώρα τους ώμους να έχουν πριστεί πραγματικά. Ωραία, πάμε τώρα στην επόμενη άσκηση. Πάμε τώρα να κάνουμε τα pike push-ups. Πάμε να χτυπήσουμε τώρα πάλι εδώ πάνω τους ώμους μας. Πολύ δυναμική άσκηση. Με τον ίδιο τρόπο μαζεύουμε πάλι τα χέρια μας προς τα πόδια. Εδώ. Σχηματίζουμε αυτή εδώ τη στάση ακριβώς. Και πάμε. Μερικές επαναλήψεις μέχρι κάτω και πάλι πάνω. Όπως θα κάνουμε στο γυμναστήριο, δηλαδή τα shoulder press, τις πιέσεις ώμων, έτσι και εδώ, κάνουμε τώρα το ίδιο πράγμα με το βάρος του σώματος. Πάμε για 10 με 12 επαναλήψεις. Πολύ καλή άσκηση αυτή. Νιώθουμε τώρα τους ώμους σιγά σιγά να έχουν ζεσταθεί πολύ, να μας καίνε. Έχει δημιουργηθεί αυτό το pump. Πάμε τώρα εδώ να εστιάσουμε στους πλάγιους δελτοειδείς πάλι. Πάμε σε στάση σανίδας. Και με αυτό το σημείο πάμε πρώτα με το ένα χέρι, περιστροφικές κινήσεις. Σηκώνουμε δηλαδή το σώμα μας με τον ώμο. Προσπαθούμε το άλλο χέρι να μην ακουμπάει κάτω για να ασκούμε έτσι περισσότερη πίεση στον ώμο μας. Περισσότερη διάρκεια στην πίεση δίνουμε έτσι. Πάμε για 15 παραλήψεις με το ένα χέρι και 15 με το άλλο. Ωραία. Πάμε το άλλο χέρι τώρα.
Ναι. Άσκηση για τους πλάγιους δελτοειδείς. Να νιώθετε τον παλμό τώρα στους ώμους κι άλλο. Ανεβαίνει. Σκουραζόμαστε, κρατάμε όσο πιο κοντά τα διαλύματα μπορούμε. Για να το κάνουμε πιο έντονο και πιο αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Για να πάμε με την επόμενη άσκηση να τελειώσουμε. Αυτή είναι bonus. Μπορείτε να μην την κάνετε αν θέλετε. Και από αυτό το σημείο εδώ θα πάμε να κάνουμε κατακόρυφο στον τοίχο. Θα μείνουμε σε κατακόρυφη στάση. Τεντώστε τα χέρια. Δώστε ένα μικρό αλματάκι. Μια κλωτσιά με το ένα πόδι. Απαλά. Να ανεβούμε πάνω. Και από αυτό το σημείο τώρα ή μένουμε εδώ. Τεντωμένα τα χέρια. Σφίγγουμε τους ώμους. Είτε μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Είτε ακόμα μπορούμε να κάνουμε και μερικές επαναλήψεις. Πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Δεν το συζητάω. Αλλά καλό είναι να μείνουμε 15-20 δευτερόλεπτα για να σφίξουν οι ώμοι, να δυναμώσουν πολύ και μετά κατεβαίνουμε απαλά με τον τρόπο που ανεβήκαμε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο, αυτό ήταν το σημερινό πρόγραμμα για τους ώμους. Αν το ολοκληρώσατε, πάμε να το κάνουμε ακόμα 2 φορές, ακόμα και 3 και να το ολοκληρώσουμε στο σύνολο 3 με 4 φορές. Για να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και πιο γρήγορα αποτελέσματα για τους ώμους μας. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας για το πώς πήγατε με το βίντεο και εμείς θα ξαναπούμε με τη μέρα 4. Μέχρι τότε, συνεχίστε έτσι. Πάμε δυνατά!